αλλά πάντα με επιτυχία. Πώς το καταφέρνεις, Λενάκη μου, αυτό? Τι να σου πω τώρα. Να σε ανταγωνίζεσαι με επιτυχία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ απλά γράφω. Αυτό είναι το βιβλίο που μου έλεγες πέρσι, σε ρώτησα, έχεις έτοιμο το επόμενο στο μυαλό σου και μου λες, ποιο μυαλό μου, Ελένη μου, το έχω σχεδόν τελειώσει. Εννοείται. Αυτά είναι. Εννοείται. Τώρα το έχεις το επόμενο του άλλου Μάη. Το παρέδωσα. Γιατί μου κάνεις ίδιες ερωτήσεις. Από κάθε χρόνο. Ρε παιδάκι, πώς το καταφέρνεις. Το κόλπο υπάρχει, κόλπο. Να, όχι. Ωραία. Όχι, κόλπο δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά ένα γόνιμο μυαλό. Αυτό που θα σε στείλω είναι ότι εγώ μες στο μυαλό μου έχω και το επόμενο τώρα. Βρήκα και όλα τα έχω βρει. Αλλά λέει, όχι, δεν θα γράψω. Όχι, δεν θα γράψω. Θα ξεκουραστώ. Τι εννοείς θα ξεκουραστώ? Φέτος δεν έχει παρουσιάσεις. Γιατί? Α, δεν έχει παρουσιάσεις. Είμαι... Γιατί πήρες τέτοιες αποφάσεις, παιδί μου? Κοίταξε να δεις, ήταν πολύ δύσκολη η προηγούμενη χρονιά. Ήταν, αλλά να σου πω κάτι, και εσύ όμως έχεις έναν κόσμο που σε περιμένει. Ναι, αλλά... Θέλει την προσωπική επαφή μαζί σου. Και αυτό ακόμα θέλει ένα διάλειμμα. Θέλει ένα διάλειμμα. Εσύ τα κάνεις τόσο σωστά. Βέβαια, που δεν σου πει κανείς τι πρέπει να κάνεις. Ξέρεις καλύτερα από όλους. Θα κάνω μία εμφάνιση. Στην Ελλάδα εννοώ, γιατί φεύγω Γερμανία την Παρασκευή, πάω να βρω τους Έλληνες εκεί, κάτσετε, να έχουμε και λίγο... Εκεί θα πας όμως. Εκεί εντάξει, θα πάω. Εντάξει, και την Πέμπτη αύριο δηλαδή που κυκλοφορεί το βιβλίο θα είμαι στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού, στις 2 από τις 6 ως τις 8 για να υπογράφω στους αναγνώστες. Τώρα στους δικούς μας 10 αναγνώστες, σε παρακαλώ να είναι σίγουρα με την υπογραφή σου. Εννοείται και για να πω μια στιγμούλα στο Instagram να δώσω στους δύο πρώτους έτσι να χαρούν κι αυτοί λίγο, γιατί θα μπούμε στην κουβέντα και θα ξεχνιέμε μετά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, κορίτσια μου, 40.000 και έχετε κάνει like και θέλετε το βιβλίο. Πω από 5.000 σχόλια, μπράβο. Θα μπω στα σχόλια πρώτα, συγγνώμη. Μπαίνω στην πρώτη εδώ, ολόκληρο κατεβατό. Η Αναστασία λοιπόν μας γράφει: υπέροχο, κάθε χρόνο τα καλύτερα βιβλία από την κυρία Μαντά. Τη λατρεύω, είναι η καλύτερη Ελληνίδα συγγραφέας με διαφορά. Μακάρι να το κερδίσω. Ένα βιβλίο με το αυτόγραφό της, θα είναι ό,τι καλύτερο. Να την είναι. Ωραία. Κοίταξε, μεγάλες υπογραφές. Καλή ανάγνωση. Και όμορφα λόγια. Και άλλο ένα να δώσω, όχι πια από τα σχόλια, αλλά από τα like. Και να μπούμε στην κουβέντα μας. Έλα. Λοιπόν, είναι η Σόφη η Σαρή. Νέο κορίτσι κι αυτό. Που αγαπάει το χορό αλλά και το διάβασμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το αφήνω. Και πριν μου πεις περί τίνος πρόκειται, θέλω να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα των δύο διαφορετικών εξωφύλων. Ναι. Αυτό και γράμμα και χρυσό και μαύρο για... Το να επιλέξουν. Εγώ σας το είχα αναβάσει διπλό γιατί ακριβώς μου άρεσαν και τα δύο. Και λέω: γιατί να απορρίψω το ένα, θα τα ανεβάσω και τα δύο. Το ίδιο βιβλίο είναι. Το εξώφυλλο μόνο αλλάζει. Να σου πω κάτι, στην αρχή είχα πει χρυσό. Τέλος. Μετά όταν είδα και το μαύρο, μου άρεσε και το μαύρο. Και μετά λες: και γιατί να πιέζομαι και τα δύο. Όχι, σωστό και αυτό. Γιατί. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο λοιπόν. Πόσο λέει εδώ. Κάτσε γιατί δεν έχω βάλει το γυαλάκι τη πρεσβεία. Λέει: όχι, όχι, άλλο βλέπω. Αγαπημένη συγγραφέα, 1,7 εκατομμυρίων αναγνωστών. Ναι, ναι. Αυτό τι μου λες, κάτι άλλο μου πες εσύ, αλλά εγώ αυτό είδα. Για την πρώτη έκδοση σου είπα. Τι με νοιάζει αυτό. Το σύνολο έχει σημασία, αγάπη μου. Αυτό είναι το πώς ξεκινάει κανείς. Άλλο ξεκινάει με την πρώτη ταχύτητα, μαξ, το άλλο με τη Δευτέρα. Άλλο θέλει να κάνει καζιές. Τι μας νοιάζει. Το φινάλε έχει σημασία. Στο φινάλε τι κάνουμε. Στο φινάλε είναι αυτό. Λοιπόν, 1,7 εκατομμύρια ρε άτιμη. Ναι. Ωραία. Ναι. Α, γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις πρωτίστως. Έχεις πολύ βαρύ φορτίο στην πλάτη σου. Αν το δεις έτσι, ναι. Έτσι θα το δω. Γιατί όταν σε επιλέγουν σε μια μικρή χώρα 1,7 εκατομμύρια αναγνώστες, 10 είμαστε όλοι μαζί. Από τα νεογέννητα μέχρι τους πιο μεγάλους παππούδες μπορούμε να έχουμε στη χώρα μας. Ναι. 1,7 εκατομμύρια λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για αυτή τη χώρα να έχει διαβάσει τίτλους βιβλίων σου, τα βιβλία σου με λίγα λόγια. Αυτό θα μπορούσε όντως να με παγώσει αν μπορούσα να το συνυπολογίσω όταν γράφω. Εκεί δεν μπορώ να το σκεφτώ. Όχι. Σίγουρα όχι. Εκεί είναι το δικό μου. Είμαι εγώ, υπολογιστής μου, ήρωές μου. Δεν κάθομαι να σκεφτώ κάτι άλλο. Εάν μπορούσα να το σκεφτώ, όντως μπορεί και να είχα κομπλάρει. Τι κάνω τώρα, αυτό που γράφω. Θα αρέσει, δεν θα αρέσει. Θα το πάρουνε, δεν θα το πάρουνε. Όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτές τις διαδικασίες γιατί θα χαθώ. Οπότε πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Γράμμα από χρυσό. Mm-hmm. Γιατί γράμμα από χρυσό? Το γράμμα από χρυσό είναι ένα κόσμημα. Ένα κόσμημα που κατασκευάστηκε, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για το βιβλίο, πάντα λέμε. Γιατί το πραγματικό γράμμα. Για θες να το διαβάσεις. Δεν έχω βάλει το γυαλί, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια γιατί είναι ευτυχώς χρυσά. Στο δικό μου, αλλά είναι μεγάλο. Μαύρο φόντο. Πόσο έχει? 2,5. Όχι, είμαι στο 1,5, μην το χάσω. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, σ' αγαπώ. Αχ, μου αρέσει. Τελίτσες. Ναι. Αρέσει. Μια τόση δα φράση χαραγμένη σε ένα γράμμα. Από ατόφιο χρυσάφι.
Ένα κόσμημα που δημιουργήθηκε από έρωτα και προκάλεσε τη μοίρα τριών γυναικών. Η προγιαγιά Σμαράγδα, η κόρη της Χρυσαφένια και η εγγονή Σμαράγδα. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Δύο οικογένειες που δεν έπρεπε ποτέ να συναντηθούν. Μ' αρέσουν αυτά. Ένας έρωτας που πέρασε από γενιά σε γενιά. Η Φένια, απόγονος και κληρονόμος, ανακαλύπτει τα μυστικά και τα λάθη που κατέστρεψαν και τη δική της ζωή. Ένα ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη του 1910 μέχρι την Ελλάδα του 2016. Παντού και πάντα παρών. Το γράμμα. Το γράμμα. Ποιο γράμμα? Και αυτό είναι το δικό σου γράμμα. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο που πρέπει να τα ανοίξεις. Όχι, θα τα ανοίξω. Καταρχήν να το βγάλω από το κουτί. Ανοίγει αυτό. Ανοίγει. Α, είναι γράμμα, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι ένας φάκελος. Άνοιξε το από εδώ. Κοίταξε, είναι σαν το δικό μου. Έχει εδώ και ανοίγει. Έχει εδώ και ανοίγει. Είναι παραγγελία. Αχ, αχ, αχ. Βοήθησε με. Έλα, 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 έλα. Να το βρήκες αυτό. Σήκωσε το πάνω. Σήκωσε το πάνω. Βοήθησε με, γιατί πραγματικά. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά τώρα το διάβασα το βιβλίο. Πραγματικά το με ξεπέρασε, έτσι. Θα σου χρειαστεί για να διαβάσεις το περιεχόμενο. Αχ, θα διαβάσω και περιεχόμενο. Το γυαλί δεν το γλιτώνω. Θα το βάλω, αγάπη μου, γιατί δεν είναι γνωστό. Άνοιξε το. Αν από εδώ γύρισε το φάκελο να πέσει το γραμματάκι από μέσα. Α! νομίζω ότι το σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Κρύβει να βγάλω γυαλί για να είμαι πιο ερωτική. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Ναι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Μ' αρέσει η ιδέα σου. Μην έχεις ξεκινήσει πολύ όμορφα και πολύ ρομαντικά. Λοιπόν, αυτό είναι το κόσμημα το οποίο αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Σχεδιάστηκε από έναν ερωτευμένο άντρα. Ναι. Σχεδιάστηκε από έναν ερωτευμένο άντρα για την αγαπημένη του, μόνο που δεν του επέτρεψαν ποτέ να την πάρει, να την παντρευτεί. Άρα λοιπόν το κόσμημα έμεινε στα σχέδια και ήρθε η επόμενη γενιά